Στο βίντεο παρακολουθούμε το διάλογο μεταξύ του Ανδρέα και μιας υπαλλήλου στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ΑΜΚΑ, για τον εαυτό του, για τον ανήλικο γιο του και για τη γυναίκα του που δεν έχει ελληνική υπηκότητα. Ρωτάει την υπάλληλο ποια χαρτιά πρέπει να μαζέψει και πού να τα πάει. Ευχαριστεί την υπάλληλο για τις πληροφορίες και φεύγει. Περάστε παρακαλώ. Καλημέρα. Να σας κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Θέλω να βγάλω αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Μπορείτε να μου πείτε τι χρειάζεται? Θέλετε αριθμό ΑΜΚΑ. Μάλιστα. Για εσάς? Για εμένα, τη γυναίκα μου και το γιο μου. Η γυναίκα μου δεν έχει ελληνική υπηκότητα. Έχει σημασία αυτό? Ναι. Εργάζεται ή δεν είναι ασφαλισμένη? Είναι άνεργη. Ο γιος σας είναι ανήλικος? Ναι, είναι 5 ετών. Μήπως δεν χρειάζεται να βγάλει αριθμό ΑΜΚΑ? Όχι, χρειάζεται. Θα φέρετε και τη δική σας αστυνομική ταυτότητα και το διαβατήριο της γυναίκας σας. Για το παιδί σας που είναι ανήλικο, θα φέρετε το πιστοποιητικό της οικογενειακής σας κατάστασης και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Στην Ελλάδα γεννήθηκε ή όχι? Ναι, στην Ελλάδα. Μπορείτε να μου τα ξαναπείτε παρακαλώ? Τα γράφει σε αυτό το χαρτί. Κρατήστε το. Να φέρω τα χαρτιά σε εσάς. Θα μου τα φέρετε και θα συμπληρώσω εγώ την αίτηση. Ωραία. Πρέπει να έρθει εδώ η ίδια η γυναίκα μου ή μπορώ να συμπληρώσω εγώ την αίτηση για εκείνη? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Μόνο που θα πρέπει να υπογράψετε μία υπεύθυνη δήλωση. Εντάξει, θα έρθω πάλι αύριο. Είστε και το Σάββατο ανοιχτά? Τα Σάββατα λειτουργούμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.